Με νέε απώλειε μειωμένε σε σχέση με αυτέ τη Δευτέρα, έκλεισαν τα διεθνή χρηματιστήρια στον απόϊχο τη εξάπλωση του κοροναϊού. Η ανησυχία όμω στι αγορέ είναι διάχυτη και εκφράζεται από επίσημα χείλη. Ο Υπουργό Οικονομικών τη Γαλλία, Μπρουνό Λεμέρο, ο οποίο βρέθηκε στην Αθήνα όπου συναντήθηκε με τον Χρήσο Σταϊκούρα, δεν δίστασε να μιλήσει για σοβαρό αντίκτυπο στην παγκόσμια ανάπτυξη. Ο κοροναϊός έχει αντίκτυπο στα διεθνή χρηματιστήρια. Ο... Η εκτίμησή μα είναι ότι ο κοροναϊός θα έχει αντίκτυπο στην παγκόσμια αλλά και στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Η επιδημία είναι ένας παράγοντας που αλλάζει το παιχνίδι σε όρους παγκοσμιοποίησης. Σημαντικέ είναι οι απώλειε στα χαρτοφυλάκια του κλάδου των ειδών πολυτελεία. Η Κίνα είναι προεξέχουσα αγορά για την παγκόσμια βιομηχανία ω προ τι πωλήσει αλλά και ω κέντρο μεταποίηση. Έρευνα κορυφαίων διευθυντικών στελεχών εκτιμά ότι ο συγκεκριμένο κλάδο θα μπορούσε να χάσει 30 έω 40 δισεκατομμύρια σε πωλήσει μόνο για φέτο. Οι Κινέζοι που δαπανούν πολύ περισσότερα από τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς για αγορές ειδών πολυτελείας, εφέτος αδυνατούν καθώς λόγω της επιδημίας αποφεύγουν τις μετακινήσεις και τα ψώνια.